Χαίρετε πρωί στα Σπίδη εδώ και αρκετά χρόνια πνευματικά του κοινοβίου της Σιμωνόπετρας και θέλουμε να μας πείτε από την εμπειρία σας τώρα ως πνευματικός τελικά τι χρειάζεται, ποια είναι η ουσία του πράγματος που χρειάζεται ο άνθρωπος για να προχωρήσει στην πνευματική ζωή και διαφέρουν οι απαιτήσεις της πνευματικής ζωής από τα παλαιότερα χρόνια με τις απαιτήσεις της πνευματικής ζωής σήμερα. Αυτό είναι ένα πράγμα που απασχολεί πολλούς. Βεβαίως δεν υπάρχει μια συνταγή για την πνευματική ζωή και εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσει με σαφήνεια ο άνθρωπος μέσα του είναι κατά την γνώμη μου, όπως λέτε από μια έτσι μακρά παραμονή στο Άγιον Όρος και από την αναζήτηση αυτή που στην πορεία αυτή κανείς αναζητεί την πνευματική ζωή, πρέπει να ξεκαθαρίσει δύο πράγματα μέσα του. Το ένα είναι ότι η πνευματική ζωή κάποιος την επιθυμεί, ο άνθρωπος δηλαδή, ο πιστός, ο μοναχός, και δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του μοναχού και του πιστού όσον αφορά την επιθυμία, τον πόθο όπως λέμε, της πνευματικής ζωής, διότι κάθε άνθρωπος έχει αυτή την έμφυτη, το έμφυτο, έμφυτο πόθο της στροφής προς το Θεό. Αυτό είναι κλασικό και δεν διαψεύδεται από κανέναν. Το πρώτο είναι αυτό. Αλλά και εκείνος και υπάρχει και ο άλλος πόλος που λέμε αυτός που δίνει την πνευματική ζωή. Ένας επιθυμεί και ο άλλος δίνει. Επομένως η πνευματική ζωή είναι μια δωρεά. Είναι μια δωρεά στον άνθρωπο και από το Θεό τον ίδιο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να αποσαφηνίζει ο άνθρωπος μέσα του τι επιδιώκει στην πνευματική ζωή. Η πνευματική είναι η ζωή, όπως λέμε, του πνεύματος, αυτό που μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε είναι τόσο γνωστό, βιβλικός και πατερικός, ότι η ζωή είναι μια χάριση, είναι μια χαρά, είναι μια ευλογία, λέμε, είναι ένα χάρισμα που δίνεται στον άνθρωπο, μια δωρεά. Άλλωστε δωρεάν είναι η σωτηρία μας. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, δεν πρέπει να μπερδεύεται ο άνθρωπος και να αναζητεί πράγματα τα οποία ποτέ δεν θα τα πετύχει. Τι ζητάει λοιπόν ο Θεός από τον άνθρωπο? Ζητάει τον κόπο του. Κοπιάζεις, λέει, τα καλά κόπες, τότε που είναι αρχαίο ρητό. Κοπιάζεις, ο Θεός θα σου χαρίσει την πνευματική ζωή. Πόσο κοπιάζεις όσο μπορείς. Δεν υπάρχει εδώ δεν υπάρχει ένας κώδικας, δεν υπάρχει μία, ας πούμε, μέθοδος την οποία θα πεις ότι ξέρεις, άμα κάνεις αυτά έχεις την πνευματική ζωή. Τίποτα μπορεί να μην κάνεις και να έχεις την πνευματική ζωή, διότι είσαι ταπεινός, παραδείγματος χάρη. Διότι έχεις χάρισμα από τους γονείς σου να έχεις καθαρή καρδιά. Κόπος, αυτό, ότι κρατάς την καθαρή σου καρδιά. Αυτός είναι ο κόπος. Άλλος κοπιάζει, άλλος ασκείται και κοπιάζει, διότι είτε μπορεί είτε το χρειάζεται να κοπιάζει για τα πάθη του, για τις αμαρτίες του. Και επομένως αυτό που ζητάει, όπως λέει και ο Ιέρος, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι μια βιωματική εμπειρία από τον Ιέροντα. Ο Ιέροντας λέει να ξεκινήσει την πνευματική ζωή χρειάζεται να καταλάβεις ότι είσαι αμαρτωλός. Μα πώς το καταλαβαίνεις αυτό? Δεν μπορείς και αυτό να το καταλάβεις ακόμα. Λες ότι είμαι αμαρτωλός, αλλά δεν το αισθάνεσαι. Τι μπορείς να αισθανθείς? Τον κόπο. Παραδείγματος χάρη, η Εκκλησία έχει κανόνες. Γιατί τους έχει? Για να σε βοηθήσει. Λέει να πας στην Εκκλησία, λέμε. Είναι κόπος. Την Κυριακή, στη σύγχρονη εποχή να πας στην Εκκλησία, ας πούμε. Είναι ένας κόπος. Αν το εντάξεις μέσα και τον κόπο αυτό, καταλαβαίνεις ότι αυτό χρειάζεται ο Θεός από σένα. Και δεν χρειάζεται να πεις θα ακολουθήσω μία μέθοδο στην πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι ποικιλία, χάριτος από το Θεό και θα δοθεί στον καθένα που κοπιάζει. Που κοπιάζει με ταπεινή και απλή καρδιά. Χωρίς να αποβλέπει ότι οπωσδήποτε το αντάλλαγμα του κόπου του θα είναι αυτή η πνευματική ζωή. Θα είναι η πνευματική ζωή που του χρειάζεται, που την αντέχει, που την δέχεται. Διότι λέμε, θέλεις, ας πούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, επιδιώκεται, διώκεται τα χαρίσματα και τα μείζωνα χαρίσματα. Γιατί λέει, διώκεται τα αυτά και τα μείζωνα. Δεν λέει για όλους, άλλος αυτό, άλλος εκείνο. Μείζωνα δε η αγάπη. Για να αποκτήσεις αυτή την αγάπη όμως πρέπει να δώσεις τα πάντα από τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να έχεις δύο βάρκες,
Θα πάρω τον εαυτό σου, οπότε ο Θεός θα σου πει, παιδί μου, για αυτό που έκανες θα σου δώσω αυτό. Ο Θεός είναι μπροστά του και, λέω, και δίνει κατά την επιθυμία σου, κατά τον κόπο σου, κατά την χωρητικότητα όσο αντέχεις. Σου λέει, παιδί μου, δεν χρειάζεται περισσότερο εσύ, ούτε πνεύμα, διότι θα πάρουν το μυαλό σου αέρα, παραδείγματος χάρη. Ή δεν θα σε ωφελήσει εκεί, ή θα πέσεις από εκεί. Τώρα θα κάνουμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε και να το απλοποιήσουμε για τους ανθρώπους ότι υπάρχει αυτός που επιθυμεί και αυτός που δίνει. Αυτός έχει τους θησαυρούς, εμείς τι κάνουμε, κοπιάζουμε. Δίνουμε τον κόπο μας και τον υδρότα μας. Αυτό ο Θεός το βλέπει και μας ετοιμάζει και για την πνευματική ζωή και για τη βασιλεία. Ακριβώς στη συνέχεια των όσων μας είπατε, τα οποία ήταν έτσι πολύ διαφωτιστικά γέροντα, σας άκουσα εγώ ίδιος και σας ακούσαμε και άλλοι στο μεγάλο συνέδριο του 2007 για τον Γέροντα Σοφρόνιο να αναλύεται το ζήτημα της πνευματικής πατρότητας ως μυστήριο. Πείτε μας λίγο για το θέμα αυτό. Τι σημαίνει πνευματική πατρότητα για την πνευματική ζωή και των μοναχών και των λογικών και γενικότερα για την πνευματική ζωή της Εκκλησίας? Δεν τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το συνέδριο, πώς ήταν το θέμα ακριβώς. Εσείς το, ίσως να το διατηρήσετε καλύτερα στο μυαλό σας. Και πράγματι τότε μιλήσαμε για την πνευματική πατρότητα. Βέβαια, την πνευματική πατρότητα ως την ανέλυε ο Σοφρόνιος. Αυτό θα το βρείτε πώς το ανέλυε. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό ακριβώς, πώς αισθανόταν. Τώρα εμείς από τη μικρή μας εμπειρία και από την, ας πούμε, παράδοση του Γέροντος Εμιλιανού. Δηλαδή, να σας το πω και ίσως και λίγο διαφορετικά. Όταν αναζητάει κάποιος ένα πνευματικό πατέρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία πρέπει να έχει στο νου του όταν θες να αναζητήσει, ας πούμε, τον πνευματικό του πατέρα? Το αίσθημα που θα έχει, δύο πράγματα είναι στον πνευματικό πατέρα. Δεν πρέπει να αναζητήσει κανένα χάρισμα στον πνευματικό πατέρα. Πρέπει να αισθανθεί εμπιστοσύνη και αγάπη. Αν αισθανθεί αυτά, έχει όλα τα χαρίσματα. Έχει όλες τις δυνατότητες που θα του δώσει ο πνευματικός του πατέρα. Ο πνευματικός του πατέρα είναι μια δωρεά και αυτή από το Θεό. Σου δίνει την εξουσία ο Θεός να συγχωρείς αμαρτίες. Ποιος είσαι που να συγχωρείς? Ο μόνος που συγχωρεί αμαρτίες είναι ο Θεός. Σου δίνει να απαλλάσσεις τους ανθρώπους από πάθη. Να τους παρηγορείς. Να τους κάνεις διάφορα. Αυτό είναι ένα χάρισμα από το Θεό. Και βλέπετε ότι αυτό πρέπει πράγματι να το έχεις από το Θεό. Και βλέπεις ανθρώπους απλούς, αυτό που πετυχαίνουν στην πνευματική τους πατρότητα. Και άλλους που είναι πάρα πολύ σπουδαίοι και δεν πετυχαίνουν, διότι εκείνοι βάζουν τον εαυτό τους και όχι το χάρισμα. Αυτός που ψάχνει για τον πατέρα που πρέπει όχι να ψάχνει, να μην έχει τίποτα στο μυαλό του, να θέλει τον πνευματικό πατέρα, γιατί είναι ο μεσάζων, ας πούμε, είναι ο μεσίτης, είναι ο οδηγός. Αλλά να νιώσει την εμπιστοσύνη, την ανάπαυση, όπως λέμε, και την αγάπη. Τα ένιωσε αυτά. Θα δείτε ότι ο πνευματικός πατέρας θα τον αγαπάει και όταν είναι καλός και όταν είναι αυστηρός. Θα τον αγαπάει και όταν είναι σκυθροπός και όταν είναι χαμογελαστός. Θα τον αγαπάει και στον έπαινο και στην κρίση και στην αυστηρότητα. Και τότε διότι αυτό θα έχει κατακτήσει την πραγματική σχέση του με τον πνευματικό πατέρα. Η οποία που στηρίζεται. Διότι αυτό είναι από την πλευρά του αναζητούντος, από την πλευρά του δεχομένου. Να ξέρει ότι αυτό το παιδί, ο μοναχός που έρχεται, δεν είναι δικό του κτήμα. Αυτό έχει ρόλο να τον οδηγήσει, όπως λέμε, για να μην πω θεωρητικές κουβέντες, να τον οδηγήσει στο Θεό. Δηλαδή να τον οδηγήσει στην ελευθερία των τέκνων. Δηλαδή έχει το σκοπό για να αποκτήσει πνευματικά παιδιά, αλλά να μάθει τα πνευματικά παιδιά να ζουν. Όχι εξαρτημένα από τον ίδιο, αλλά σε μία έτσι μέθοδο που θα μπορέσει, όπως λέμε, να τους αφήσει να πετάξουν μόνοι τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον εξής λόγο. Λέμε ότι στην οικογένεια είναι ο πατέρας τα παιδιά. Ο πατέρας αυτός, εάν παρακολουθεί τα παιδιά του μέχρι να γεράσουν, το δέχονται τα παιδιά αυτό. Επομένως, και γιατί ένα πνευματικό πατέρα πρέπει να τον δεχθούν έτσι με αυτή την έννοια? Δηλαδή να τον έχουν, ας πούμε, και να λένε ο πνευματικός μου πατέρα. Ποιος είναι ο πνευματικός? Ο πνευματικός μου πατέρας, ο οποίος με οδήγησε πραγματικά. Και τώρα, αν λείψει αυτός, με αλλάζει ο πνευματικός πατήρα, αυτόν που σε γέννησε. Δεν αλλάζει, θα πας σε έναν εξομολόγο μετά.
Να πας σε έναν εξομολόγο. Γιατί, αλλά ο πνευματικός πατέρας δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό σου. Εσύ έχεις εμπειρία, Νίκο. Διότι έχεις το γέροντα και τα λοιπά και τώρα έχεις. Αλλά δεν είναι οι ίδιες σχέσεις. Είναι η ίδια πατρική σχέση. Είναι μία φορά σε γέννησε ο πατέρας σου, μία φορά σε γεννάει ο πνευματικός σου πατέρας. Επομένως αυτό μένει σαν ένας δεσμός που κυλάει μέσα στην ζωή σου. Οι υπόλοιποι, ναι, συνεχίζουν αυτό, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Τι σε έχει μάθει όμως ο πνευματικός σου πατέρας? Ότι σε αυτό που θα πας μετά πρέπει να υπακούς. Mm-hmm. Πρέπει να τον ευγνωμονείς ότι βρέθηκε και ένας άλλος που συνεχίζεις. Άρα τον υπακούς και συνεχίζεις αυτό που σου έμαθε. Άρα δεν μπορείς να αλλάξεις τη σχέση αυτή, την ζύμωση αυτή, την καρδιακή σχέση, δεν θα μπορείς να την αλλάξεις. Γι' αυτό λέμε ότι, ας πούμε, αν ένας πνευματικός πατέρας φύγει και τα παιδιά τους σκορπίσουν, αυτό σημαίνει ότι δεν έγινε σωστή δουλειά. Ενώ όταν μεταφερθούν και ζήσουν τη μοναχική του ζωή, την πνευματική του ζωή στον κόσμο, τότε θα πούμε αυτός σωστά έκανε τη μέρα. Και δεύτερον, πρέπει να ξεχωρίσουμε, ο ένας πνευματικός πατήρ πρέπει να ξεχωρίζει, να διακρίνει μεταξύ του μυστηρίου και μεταξύ του διαλόγου. Άλλο διάλογος, άλλο το μυστήριο. Διαλέγουμε, σου λέω πράγματα τα οποία είναι σωστά, μπορεί να σου πω πράγματα που είναι λάθος, μπορεί να σου πω πράγματα που δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσεις έτσι και σου αφήνω και την ελευθερία να κινηθείς. Αλλά όταν επιτελώ το μυστήριο, αυτό το μυστήριο είναι μυστήριο χάριτος. Έρχεσαι σε μένα, μου λες και σου αφήνω τις αμαρτίες σου. Αυτό είναι το μυστήριο. Άρα σημαίνει, λέμε, πρέπει να εξομολογήσεις ή δεν πρέπει να εξομολογήσεις. Λέμε, πρέπει να προσέρχεσαι στο μυστήριο της εξομολογήσεως όπως στο μυστήριο της κοινωνίας. Διότι εισπράττεις την χάρη του μυστηριακού χαρακτήρου του γεγονότος αυτού. Γι' αυτό ακριβώς. Άλλο να πεις ότι κατευθύνσεις μπορώ να σου δώσω μία, δύο, τρεις φορές, πέντε στη ζωή σου. Όλο έχει περισσότερες. Το μυστήριο όμως θα πεις, γερόντα, λίγο εξομολόγηση. Αυτό που κρατάει 10 λεπτά, ένα τέταρτο, μισή ώρα και λες, διότι πρέπει, πού πας στη λειτουργία, θες μία μισή ώρα, έτσι. Πας στο μυστήριό της. Και μερικές φορές, άμα κοινωνείς, ολοκληρώνεις το μυστήριο. Άμα δεν κοινωνείς, δεν το ολοκληρώνεις, αλλά είναι μία συμμετοχή σε αυτό το μυστήριο. Έτσι είναι και η εξομολόγηση, δηλαδή δεν μπερδεύουν. Και άλλο συζήτησε, άλλο διάλογο κλπ. Γι' αυτό να μην πειράζει. Γι' αυτό λέμε παλιοί παπάδες πώς πετυχαίναν. Γιατί έκαναν το μυστήριο. Και λέμε αυτόν τον άγιο άνθρωπο, έκανε την εξομολόγηση. Γιατί τι, δωτό ήταν, έλεγε τι μου λέω το μυστήριο θα κάνω. Δεν κάτι όταν να σκεφτεί. Και γι' αυτό γίνονταν και θαύματα. Τώρα περισσότερο συζητούμε παρά εξομολογούνται οι άνθρωποι. Συζητούμε παρά εξομολογούνται. Και επομένως γι' αυτό ακριβώς και δεν λύνονται και πολύ τα πράγματα. Διότι μπερδεύονται ακόμα περισσότερο τα πνευματικά, τα ψυχολογικά, οι διαθέσεις των ανθρώπων. Ενώ ξεχωρίζουμε το μυστήριο από την υπόλοιπη κατεύθυνση που μπορεί να δώσει ο γέροντας στον υποτακτικό του. Αυτά είναι, επομένως, εις Χριστόν γίνεται αυτό το μυστήριο και είναι μια προαγωγή, έτσι, πρόοδος, πώς λες αυτό τώρα. Και μετά σου δίνει την ελευθερία αυτό να το κάνεις. Και μετά αυτό σου προσθέτω κάτι άλλο για να κάνεις κάτι άλλο και να αποκτήσεις αυτή την ελευθερία. Δεν μπορώ κάθε μέρα να σου λέω πώς θα νικήσεις το πάθος. Πρέπει να σε μάθω πώς θα νικάς το πάθος. Πώς θα σου φεύγουν οι λογισμοί. Αυτό θα είναι η βάση, η διδασκαλία. Μια μόρφωση, μια αγωγή πρέπει να δίνουμε ως πνευματική. Δηλαδή μια αγωγή για να κάνουμε προσωπικότητες. Εκεί ξεχωρίζει. Δηλαδή, όταν έχω πνευματική δουλειά και τον βλέπω συνέχεια να είναι εξαρτημένα από μένα, σημαίνει ότι εγώ δεν τον έχω προωθήσει να γίνει προσωπικότητα και πρέπει να το έχω. Φυσικά, για πόσο διάσημο αυτό είναι, το κρίνει ο κάθε πνευματικός. Λίγο, πολύ, περισσότερο. Δηλαδή, και φυσικά δεν μπορεί ένας πνευματικός να καλύψει όλες τις ανάγκες. Φυσικά και γι' αυτό διαμεράζεται αυτά τα χαρίσματα και σε ένα μοναστήρι, τα αναθέτει αλλού κτλ.